Αν και σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ωμικρόν μπορεί να είναι υπερμεταδοτική, αλλά έχει μικρές και ελαφρύτερες νοσηλίες, το κράτος δείχνει σαν σε κύκνιο άσμα να θέλει να εκδικηθεί ή αλλιώς να υποχρεώσει σε εμβολιασμό όσους περισσότερους μπορεί. Παρόλο που η ίδια η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα δηλώνει ότι θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω πολύ σύντομα, η κυβέρνηση είναι ένα βήμα πριν λάβει επιπλέον μέτρα σαν εμβολιαστούς. Ακόμα και αν αποφασίσουν να εμβολιαστούν όλοι, δεν θα προλάβουν τις δύο δόσεις με το ρυθμό μετάδοσης της μετάλλαξης Όμικρον από τη στιγμή που περιμένουν 50.000 κρούσματα την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιπλέον μέτρα που συζητούν οι ειδικοί με την κυβέρνηση είναι επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 50 ετών, περαιτέρω περιορισμός του μέγιστου αριθμού των ατόμων στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης και πλήρης αποκλεισμός των ανεμβολίαστων πελατών από τους εξωτερικούς χώρους εστίασης.